Ελάτε να αλλάξουμε θέμα, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και την Αναστασία Αργυριάδου, γιατί ταυτοποιήθηκαν και ομολόγησαν, Αναστασία, οι δράστες της επίθεσης στο 15χρονο. Νίκη, χθες το βράδυ προσήχθησαν στο τμήμα ασφαλείας σε Βόσμου ένας 16χρονος και ένας 17χρονος. Δύο ανήλικοι επί και ομολόγησαν ότι είναι οι δράστες της βάναυσης της επίθεσης σε βάρος του 15χρονου μαθητή το βράδυ του Σαββάτου στην πολυσύχναστη πλατεία του Βόσμου. Προφασίστηκαν ότι τον χτύπησαν γιατί θεώρησαν ότι τους φωτογραφίζει με το κινητό του και ότι τους κοιτούσε περίεργα. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το κίνητρό τους ήταν η ληστεία. Μάλιστα, στην κατοχή του ενός βρέθηκε και η συσκευή του κινητού τηλεφώνου του 15χρονου μαθητή. Τώρα, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει προσαγωγή και ενός ακόμη ανήλικο, ο οποίος κανακρίνεται, ερευνά τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη επίθεση σε βάρος του 15χρονου, ο οποίος, να πούμε ότι πήρε εξιτήριο το μεσημέρι και θα παραμείνει για τουλάχιστον 10 ημέρες κλεινή στο σπίτι του. Ωστόσο, τα τελευταία 24 ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τα στόματα ανοίγουν και έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αρκετές οι καταγγελίες που φτάνουν στις αρχές από γονείς ανήλικων παιδιών που έπεσαν και αυτά σε προγενέστερο χρόνο θύματα επιθέσεων από την συμμορία των νεαρών ατόμων. Και πόσο αποκαρδιωτικό ότι οι δράστες είναι παιδιά. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.